Σε θερμό κλίμα με χειροκροτήματα και αναγκαλισμούς έγινε η ορκομοσία του Παντελή Μουρτζανού ως Δημάρχου του Δήμου Αμαρίου 10 μήνες μετά την εκλογή του. Ορκίζομαι. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Και εις το Ιερό Ευαγγέλιο. Και εις το Ιερό Ευαγγέλιο. Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιβεβαίωσε την απόφαση των συνδημοτών μου και με δικαίωσε προσωπικά. Καθώς όπως είχα δηλώσει κατ' επανάληψη, δεν υπήρχε κανένα κόλλημα στην υποψηφιότητά μου. Δικαιώνει ηθικά το συνδυασμό Νέα Πορεία που κατέβηκε εντελώς πλήρως νόμιμα στις εκλογές του περασμένου Μαΐου, κέρδισε τις εκλογές και όμως κάποιοι εμπόδισαν τη διοίκηση του Δήμου από το δικό μας συνδυασμό. Ο νέος Δήμαρχος του Δήμου Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, ζήτησε από τον Υφυπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό να παραμείνει η Αμάρη ΑΕ διαχειριστής του Χιτά Αμαρίου και εργαζόμενη για τη μετατροπή του και τη λειτουργία του ως χιτή να είναι ως επιτοπλής των Αμαριώτες. Ήρθε επιτέλους η ώρα, πιστεύω, έστω και λίγο αργά, να αφήσουμε πίσω μας αυτά που μας ορίζουν και να προτάξουμε αυτά που μας ενώνουν. Για μας, αυτό που προέχει είναι να επανέλθει άμεσα η κοινωνική συνοχή σε όλα τα χωριά του Δήμου. Και όλοι μαζί για το καλό του τόπου να προχωρήσουμε με πνεύμα ενότητας και συνεργασίας. Βασικό μέλημα του Δήμου Αμαρίου αποτελεί να ανταπεξέλθει στη δεινή οικονομική συγκυρία με στόχο την αγροτική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, τα προβλήματα διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων είναι μεγάλα και σε πολλές περιπτώσεις αξεπέραστα. Η ανεργία κυρίως των νέων βρίσκεται σε ποσοστά τέτοια που δημιουργούν προβλήματα ανασφάλειας για το παρόν και αβεβαιότητας για το μέλλον. Η ορκομοσία πραγματοποιήθηκε προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων Ειρηναίου. Και όπως οι θύρες των ιερών ναών της και στην επαρχία μας αυτή είναι πάντα ανοιχτές για να συμμετάσχουν οι πιστοί στη Θεία Λατρεία, το ίδιο ακριβώς και η τοπική μας Εκκλησία θα έχει πάντα τη θύρα της ανοιχτή για μια αγαθή, ειλικρινή και προοδευτική για το τόπο μας συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή χάρη του ιδίου λαού που υπηρετούμε.